η Ουκρανία επιτίθεται στη Μόσχα με 34 drones. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση κατά της ρωσικής πρωτεύουσας από την έναρξη του πολέμου. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος πετάει πάνω από τη Μόσχα. Σε βίντεο καταγράφει τη στιγμή της κατάρριψής του. Ακολουθεί έκρηξη και ο ουρανός γεμίζει με καπνούς. Σε άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο φαίνεται να έχουν ξεσπάσει φωτιές σε διάφορες περιοχές νότιο-ανατολικά της Μόσχας. Οι ζημιές φαίνεται να έχουν προκληθεί από τα θράψματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μια γυναίκα 53 ετών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Τρία αεροδρόμια έκλεισαν και άνοιξαν πάλι έπειτα από κάποιες ώρες. Μεταξύ 7 και 10 προμεσημβρίας ώρα Μόσχας στις 10 Νοεμβρίου, μια απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων σε ρωσικό έδαφος, χρησιμοποιώντας drones, ματαιώθηκε. Η αεράμινα κατέστρεψε 70 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 34 πάνω από την περιοχή της Μόσχας. Επίθεση δέχεται σήμερα το πρωί και το Μπριάνσκ. Προκλήθηκαν πυρκαγιές αρκετά μη κατοικήσιμα κτίρια, ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης της περιοχής, Αλεξάντρ Μπογκομάζ, χωρίς να διευκρινίζει όμως κάτι επιπλέον. Εικόνες καταστροφής για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ στην Οδυσσό. Έχει τυλιχτεί στις φλόγες, με τα ουκρανικά μέσα να αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν και το Κίεβο καθώς και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Εκτόξευσαν 145 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα όμως, οι πολιτικές εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην σύγκρουση Ουκρανίας και Ρωσίας. Προτεραιότητα είναι η ειρήνη, όχι επιστροφή εδαφών, λέει σύμβουλος στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε συνέντευξή του στο BBC. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Κρυμαία χάθηκε, διαχωρίζοντας όμως τη θέση του από αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Zelensky, for example, he says his goal is to get Crimea back. Well, that's not the goal of the United States, and that's not the goal of the European nation states. We learned that in 2014, that when Putin invaded Crimea, Europe did nothing. Crimea's gone. Μία τελική λύση με αμοιβαία ωφέλη και υποχωρήσεις προβλέπει πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ. You're saying that you see a solution where Putin keeps what he has now, but what Ukraine gets is NATO admission within the next couple of years. That's exactly right. I'd probably throw in some EU membership. And let's face it, Putin will hate that part of it, just like the Ukrainians will hate the part of Putin holding on to 20% of their country. But it's a negotiation. I think that's how this one comes out. Θετικά μηνύματα βλέπει το Κρεμλίνο από τις θέσεις που έχει εκφράσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, ο Ντιμίτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα συμπεριφερθεί όταν αναλάβει το αξίωμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ τουλάχιστον μιλάει για ειρήνη, δεν μιλάει για αντιπαράθεση, δεν μιλάει για την επιθυμία να επιφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία. Και αυτό τον διαφοροποιεί από την τρέχουσα κυβέρνηση. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια είναι δύσκολο να το πούμε. Το χάσμα μεγαλώνει και στην Γυραιά Ήπειρο, η οποία παρουσιάζει αμφίδρομες τάσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, το Λονδίνο έχει σταματήσει την αποστολή πυράβλων Storm Shadow στην Ουκρανία. Ενώ ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ, τονίζει ότι το Κίεβο εξακολουθεί να έχει την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.